διαδικασίες της Εξεταστικής Επιτροπής διερευνήθηκε η νομιμότητα της δανειοδότησης κομμάτων και μέσων μαζικής επικοινωνίας. Οι μαρτυρικές καταθέσεις που είχε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να παρακολουθήσει το Πανελλήνιο υπήρξαν αποκαλυπτικές έως σοκαριστικές. Η κοινικότητα και η υπεροψία ορισμένων από τους μηδιάρχες μπορεί κάποιος να ξένησε. Απέδωσε όμως ολοφάνερα τον προνομιακό τρόπο που αντιμετωπίστηκαν από το τραπεζικό σύστημα. Χωρίς να θέλω να ισοπεδώσω και να αποδώσω ευθύνες προς όλους, θα σταθώ και θα παραθέσω ενδεικτικά πάμπολες περιπτώσεις παραβιάσεων των τραπεζικών και πιστοδοτικών κανόνων, διατάξεων νόμων και κανονισμών που είχαν γίνει έθος, συνήθεια και καθεστώς στις δανειοδοτήσεις των περισσότερων εταιριών μέσων μαζικής επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, έχει εξαντληθεί η ορολογία των σχετικών τραπεζικών όρων. Προβλέψεις. Οι ληφθήσες προβλέψεις στο συνολικό ποσό του 1,27 δις ευρώ των δανείων ήσαν 581 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ποσοστό 40% περίπου. Και τι είναι οι προβλέψεις για τους μη μοιημένους? Είναι τα προβλεπόμενα ποσά των απαιτήσεων των τραπεζών, τα οποία κρίνουν οι ίδιες οι υπηρεσίες των τραπεζών ότι δεν θα εισπραχθούν. Το κόστος αυτό, όπως είναι γνωστό, καλύφθηκε από τις συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις που εμέσως ευάρυνε τον ελληνικό λαό. Ακάλυπτοι κίνδυνοι ήσαν τα ποσά των δανείων εκείνων που δεν καλύπτονταν από κανενός είδους εξασφάλιση. Το στοιχείο αυτό συναντάται σε αρκετές δανειακές συμβάσεις, ασφαλώς ευνοϊκής μεταχείρισης των δυσπραγούντων μηδιαρχών και των αφιδώς δανειζομένων οικονομικών υπεύθυνων των δύο κάποτε μεγάλων κομμάτων. Ήταν όμως αυτό που σπανιότατα συνέβαινε στα υπόλοιπα δάνεια προς ιδιώτες και επιχειρηματίες, όπου τα πιστωτικά ιδρύματα εξαντλούσαν την αυστηρότητα λαμβάνοντας τις αναγκαίες εμπράγματες και λοιπές αξιόχρεες εξασφαλίσεις που επέβαλαν οι τραπεζικοί κανόνες. Άλλος παράγων, η αρνητική καθαρή θέση του δανειολήπτη, που αντιπροσωπεύει το αρνητικό υπόλοιπο της τελικής αξίας της εταιρείας σε σχέση με το μετοχικό της κεφάλαιο. Σε παρόμοια θέση, να πληροφορήσω ότι ευρίσκονται κατά κανόνα μετά το 2009 οι εταιρείες των ΜΜΕ, σε βαθμό που ετίθενται ερωτηματικά για τη δυνατότητά τους να συνεχίσουν να λειτουργούν. Τη θέση αυτή όφειλαν να έχουν σταθμίσει οι πιστότριες τράπεζες, ώστε να μην εξακολουθούν να δανείζουν αφιδώς και έτσι να οδηγηθούν οι πιστούχες επιχειρήσεις σε πτώχευση, κλείσιμο και απώλεια της εργασίας για εκατοντάδες εργαζόμενους, όπως το Alter, το Mega και το Dol. Προσωπικές εγγυήσεις των κυρίων μετόχων ή και των διευθυνόντων συμβούλων των εταιριών που εζητούνται από τις τράπεζες. Συνήθως όμως δεν συνοδεύονταν από δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς ήταν άνευ αξίας για την παρασχεθής απίστωση. Παρόμοιο τραπεζικό εφεύρημα για δανειοδότηση επιχειρηματιών υπήρξε και η υποσχετική επιστολή. Τι ήτανε? Μια κούφια, απλή έγγραφη, άνευ ουσία υπόσχεση, την οποία οι ίδιες οι τράπεζες δεν υπολόγιζαν σε καμιά περίπτωση ως κάλυψη κινδύνου. Διερωτάται κανείς, αν αυτές και τόσες άλλες περιπτώσεις υπερβάσεων τραπεζικών κανόνων, ακάλυπτων δανειοδοτήσεων, ανεκτικών, χατηρικών και χαριστικών πρακτικών δεν είναι τίποτα άλλο από κάποιες ανεκτές αυλεψίες, όπως τις χαρακτήρισαν συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Εξεταστική Επιτροπή, αλλά και τώρα στην παρούσα συζήτηση. Όχι, κύριοι συνάδελφοι. Χρειάστηκε με την πρωτοβουλία της κυβέρνησής μας να έλθουν στο φως όλες οι δανειακές συμβάσεις των μηδιαρχών μέσω της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής, να σταθμιστούν δεόντως αλλά και σε συνδυασμό με όσα υπόθηκαν από τους πρωταθλητές των δανεικών και αγύριστων που εμβρόντιτοι παρακολούθησαν οι Έλληνες πολίτες επί 9 συνεχείς μήνες. Άκουσαν για αέρα, για μπάμπους και σε ενημερώθηκαν. Για το πάρτι που είχε στηθεί πληροφορήθηκαν. Μόνο που το πάρτι είχε στηθεί αποκλειστικά για τους ίδιους. Δηλαδή τα δύο γνωστά κόμματα και τους εκπροσώπους της τέταρτης λεγόμενης εξουσίας, όπου μόνο τα κλειδιά των τραπεζών δεν τους είχαν δοθεί για να μπαίνουν ελεύθερα και να παίρνουν όσα χρήματα χρειάζονταν. Τυχαία έχεραν αυτής της προνομιακής αντιμετώπισης ιδιοκτήτες των μέσων. Ο δανεισμός των ΜΜΕ, υπερβολητός και αθέμητος και παράνομος όπως αποδείχτηκε, δεν μπορεί να εξεταστεί αφαιρετικά και μεμονωμένα και χωρίς σύνδεση με την υπάρχουσα και την εκάστοτε πολιτική κατάσταση και μόνο υπό το πρίσμα των αμιγώς τραπεζικών δεδομένων.
Είναι γνωστό ότι μια μερίδα των Μηντιαρχών είχε πρωτίστως επιχειρηματικό ενδιαφέρον, οπότε για μεγάλα έργα, οπότε είχε αποβάλει το δημοσιογραφικό χαρακτήρα του ελέγχου της εξουσίας και το ενδιαφέρον της, όπως ήταν φυσικό, εξαντλήτως στην διανομή των μεγάλων έργων και κατασκευών. Άλλοι κινούνταν με στόχο την προσπόρηση μη νομίμως αντλούμενου τραπεζικού χρήματος, πλουτίζοντας οι ίδιοι ατομικά, σωρεύοντας όμως τα χρέη στις ανώνυμες εταιρείες, με μόνο κίνδυνο να απολέσουν τις άνευ αξίας μετοχές τους και τα περιλάλητα άειλα προϊόντα, αδιαφορώντας προκλητικά για τους εκατοντάδες των εργαζομένων που βρέθηκαν τελικώς χωρίς δουλειά. Στο σημείο αυτό ανακύπτει το ερώτημα. Ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία περί ύπαρξης και λειτουργίας του ορθώς χαρακτηρισμένου τριγώνου της διαπλοκής? Θα ήταν παράλογο και πολιτικά αφελές να περιμένει κάποιος ότι θα ήταν δυνατόν να υπάρξουν καταθέσεις περιπτώσεων ευθείας καταγραφής παρεμβάσεων των πολιτικών προς τις τράπεζες ή εμφανών σχέσεων, 30 δευτερόλεπτα κύριε Πρόεδρε, σχέσεων πολιτικών και ιδιοκτητών των μέσων σε ένα διαπλεκόμενο σύστημα αλληλένδετων σχέσεων. Αρκετά στόματα όμως άνοιξαν και είναι πλέον καταγεγραμμένες μαρτυρίες που έφεραν στο φως συγκεκριμένες πληροφορίες που αποκαλύπτουν την ύπαρξη αλλά και την έκταση του φαινομένου της διαπλοκής. Το πέπλο της σιωπής και η κουρτίνα τραβήχτηκε αρκετές φορές από τα λεγόμενα των ορισμένων από τους εξεταστέντες μάρτυρες. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αναφέρθηκαν από προλαλήσαντες συναδέλφους μου. Κατάφερε τελικά αυτή η λερναία ύδρα του τρικέφαλου μορφώματος ή παραμορφώματος της διαπλοκής με το πέρασμα των ετών να επεκταθεί και να γενικευθεί, να εγκαθιδρύσει μια νοσηρή κατάσταση που βάλει εν τέλει εναντίον του πολιτικού συστήματος, του δημόσιου συμφέροντος και της ομαλής λειτουργίας μιας ευνομούμενης και δημοκρατικής πολιτείας. Έφτασε όμως η στιγμή όπου επέρχεται η νέμεση και η αποκατάσταση της δημοκρατίας από το φαύλο καθεστώς της μεταμοντέρνας δημοκρατίας των ισχυρών της ενημέρωσης, των ευνοημένων επιχειρηματιών των μεγάλων δημοσίων έργων και εν τέλει του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος. Ευχαριστώ.